ανακοίνωση ήταν η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε στις 11 το πρωί υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε η ενημέρωση για υγειονομικά και οικονομικά θέματα σχετικά με τον κορονοϊό. Και τώρα, 41 χρόνια μετά, ανακοινώνεται μια μεγάλη εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρώπης μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ενιαίο Ταμείο Ανάκαμψης, ένα μηχανισμό που θα ενισχύσει όλα τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις πρωτοφανείς οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία. Τότε, πριν από 41 χρόνια, η χώρα μας ξεκινούσε τη μεγάλη της ευρωπαϊκή πορεία μαζί με μόλις 9 εταίρους. Σήμερα οι εταίροι έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί και όλη η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι, αλλά δείχνει ότι ξέρει να προχωρά μπροστά με μεγάλα άλματα, οπότε αυτό είναι απαραίτητο. Η διαβεβαίωση ότι η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του αναπτυξιακού σχεδιασμού της κυβέρνησης εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους φορέων της πόλης. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε με πλήθος φορέων. Στην πρώτη επίσημη επίσκεψή μου εκτός Αθηνών μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και προφανώς δεν επέλεξα τυχαία τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία για την πρώτη μου επίσκεψη, διότι γνωρίζετε, το έχω πει πολλές φορές, ότι η Βόρειος Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Ήταν μια ευκαιρία σήμερα να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση του στρατηγικού μας σχεδίου για την Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, να συναντηθώ, να συνομιλήσω με τον Περιφερειάρχη, με τον Δήμαρχο, με τον Υπουργό, με πολλούς φορείς της πόλης, έτσι ώστε να σιγουρευτώ ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε καθορίσει τηρούνται και τηρούνται στο ακέραιο.